Να κάνει Βρετανία. Βέβαια. Έβλεπα με βάρκες βγαίνανε. Με βάρκες βγαίνανε. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Και εδώ πέρα με τα κοντομάνικα. Φοβερό. Αλλά περνά καλά όμως. Γιατί άμα είσαι κλεισμένο μέσα, δεν μπορεί να βγάλει τα παιδιά έξω να χαρούνε. Καταλαβαίνετε το καλό. Δεν μπορεί να τα πουλήσει έξω, να κάτσει με στο σπίτι μόνο σου. Με το καλό καιρό. Περνάνε καλά τα παιδιά σου. Οπότε και από Τετάρτη, ε? Από Τετάρτη, παιδιά, χιόνια μέχρι και στην Αττική, λέει η Ελένη. Όχι, δεν κάνει. Άιντε, που τις προηγούμενες χρονιές τα χιόνια στην Αττική μπαίνανε κατά τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, δεν ξέρω, γιατί βγαίνουμε για φωτογραφίες κάθε χρόνο. Μην το χάσουμε. Είχε χιονίσει νωρίς στο Γενάρη. Νομίζω κοντά στις 7, 5, 4. Αρχές Γενάρη, ναι, ναι, ναι. Είχε χιονίσει στο Νεμητό, στον Καρέα. Πάρνηθα. Πάρνηθα, ναι, γύρω-γύρω στα βουνελάκια μα. Ναι, πάντα τη Αττική. Και στην Πεντέλη χιόνισε γρήγορα. Η Πεντέλη. Στην Πεντέλη. Έλα, Ελένη, πού είσαι. Αχ, εδώ είμαι. Εδώ είμαι και θέλω να ακούσω από τον Τέρι μου ποια είναι τα πρόσωπα που μα απασχόλησαν πιο πολύ το 2015. Ασημινάκο μου. Συγγνώμη, μπορείς λίγο να μου το ξεαυτώσεις αυτό, γιατί μου πέφτει συνεχώς, ευχαριστώ, να μου το ξεδιπλώσεις μία γύρα, γιατί μου φεύγει.